Θα πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο ο οποίος προχώρησε σε αυτή την ψαριά και ήταν και ο καπετάνιος του πλοίου, του σκάφους, του μικρού σκάφους, ο κύριος Γιάννης Θαλασσινάκης, επιχειρηματίας. Δεν ξέρω, τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Θαλασσινάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Λευτέρη, καλησπέρα. Λοιπόν, για πείτε μας, πήγατε για παρέα με την παρέα σας να ψαρέψετε, να κάνετε το χόμπι σας, όπως άλλωστε το κάνετε εδώ και πολύ καιρό από ό,τι μαθαίνω, αλλά ωστόσο, αντί για να βγάλετε ένα ψάρι για να πάει στο τραπέζι, νομίζω ψαρέψατε ένα τοξικό λαγοκέφαλο, κάτι το οποίο δεν περιμένατε ούτε εσείς ο ίδιος. Για πείτε μας, πώς ήταν από κοντά αυτή η εμπειρία? Φίλε Λευτέρη, δυστυχώς ο λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη επιδημία για την περιοχή μας. Δεν δώσαμε τότε την προσοχή που έπρεπε και σήμερα πια έχει πάρει ανεξέλεκτους πληθυσμούς. Το ψάρι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε βγάλει. Φαίνεται εξάλλου και από τη φωτογραφία, δεν είχαμε ζυγαριά να το ζυγίσουμε. Ήταν λίγο τρομακτικό ομολογουμένως, αλλά αν αναπολύσω λίγο πριν 10 χρόνια που ψαρεύαμε ψάρια του 1 και των 2 κιλών του πολύ, σήμερα τα ψάρια αυτά έχουν γίνει τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια σε μέγεθος. Και έχουν αναπτύξει και μια επιθετικότητα. Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί όντως έχουν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνα. Πάντως, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι έχετε μείνει άναυδος, δηλαδή και από τις φωτογραφίες αυτό διαπιστώνω. Δεν περιμένατε, νομίζω, εκεί που τραβούσε η πετονιά που λέμε τελικά, αντί για έναν ροφό που θα περιμένατε ενδεχομένως να βγάλετε ένα τέτοιο ψάρι στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα ροφός, Λευτέρη, θα ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σωστά. Για τον οποιονδήποτε. Δυστυχώς ήταν όντως τρομακτικό όταν έφτασε στην επιφάνεια, μετά από αρκετό έτσι αγώνα, να φτάσει επάνω. Δεν το περιμέναμε αυτό, όχι ομολογουμένως, δεν το περιμέναμε. Και μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Τι κάνατε στη συνέχεια με το ψάρι, κύριε Θαλασσινάκη, το αφήσατε πάλι πίσω, έτσι? Όχι, μας είχαν δώσει μια πληροφόρηση στον Παγκρίτιο Όμιλο Φυσκωτών που χρόνια είμαι και ασχολούμαι και εκεί. Mm-hmm. Μια πληροφόρηση από το ΙΘΑΔΙΚ, όταν βγάζουμε τέτοια ψάρια, μια και δεν έχουν φυσικούς εχθρούς στις θάλασσές μας, να τους σκίζουμε την κοιλιά να βγαίνουν τα εντόστια έξω. Και ακόμη αγνωρίζατε έτσι, δηλαδή, είναι μια πάγια εντολή δηλαδή, που δίνεται σε περίπτωση που κάποιος δει μπροστά του ένα λαγοκέφαλο, Ένα λαγοκέφαλο, να του σκίζουμε την κοιλιά να βγουν τα εντόστια, το ξαναπετάμε στη θάλασσα, έτσι κι αλλιώς θα πεθάνει. Απλά με αυτόν τον τρόπο ίσως να δημιουργηθεί κανιβαλισμός μεταξύ τους και να αρχίζουν να τρώει το ένα το άλλο, μήπως και ελεγχθεί ο πληθυσμός. Εκείνη την παρέα που κάναμε στο Κουτσουνάρι, αυτό στα ένα μίλι ανοιχτά από το Κουτσουνάρι, βγάλαμε πάνω από 30 κομμάτια, δεν βγάλαμε μονάχα ένα. Απλά αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Μάλιστα, άρα αποδεικνύεται ότι στη συγκεκριμένη περιοχή της Ιεράπετρας το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι μεγάλο, έτσι, και καταδεικνύει βεβαίως τους φόβους και τις ανησυχίες όλων εκείνων των ψαράδων τελικά στην περιοχή που καθημερινά βγάζουν για τη δική τους κραυγή αγωνίας. Αγαπητέ Λευτέρη, δεν θα έλεγα ότι είναι μονάχα στο σημείο εκείνο. Είναι όλα τα νότια παράλια της Κρήτης. Νότια-νότια-ανατολικά κυρίως. Ο νομός Λασιθίου έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά και ο νομός Ηρακλείου. Μάλιστα. Κύριε Θαλασσινάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, έτσι, γιατί μας μεταφέρατε για το κλίμα από το σκάφος. Ακριβώς πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή, όταν ήρθατε αντιμέτωποι με αυτό το θέαμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί και εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ, καμιά φορά καλούμαστε να δούμε, να καταγράψουμε έτσι κάποιους λαγοκέφαλους που βγαίνουν και λίγο έξω στη στεριά. Αλλά το μέγεθος τουλάχιστον αυτού του τοξικού λαγοκέφαλου δεν έχει προηγούμενο και δείχνει ότι τελικά αυτού του είδους τα ψάρια έχουν αρχίσει τελικά και παίρνει μια άλλη τροπή και σε μέγεθος αλλά και στο κομμάτι της επιθετικότητας. Να σας ευχαριστήσω θερμά και σας εύχομαι την επόμενη φορά να έχετε μια καλύτερη ψαριά για να περάσει καλύτερα και η υπόλοιπη παρέα, έτσι.